συνάντηση Βούτσιτς Ράμα, παρουσία της Σακελαροπούλου. Ρωτήθηκε από την ίδια ο Αλβανός Πρωθυπουργός για τον Μπελερή. Με τον πρόεδρο της Σερβίας Αλεξάνδρα Βούτσιτς λοιπόν, συναντήθηκε ο Πρωθυπουργός της Αλβανίας Έντι Ράμα, παρουσία της Ελληνίδας Προέδρου Σακελαροπούλου στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής των Ευρωπαίων Ηγετών στην Μολδαβία. Δύο ερωτήματα έχουμε για την φωτογραφία του άρθρου. Πρώτον, η φωτογραφία της Ελληνίδας Προέδρου με τον Αλβανό Πρωθυπουργό, που έχει φυλακίσει άδικα και παράνομα ελληνικής καταγωγής πολίτες της Αλβανίας, προκαλεί πολλά ερωτήματα. 2. Ρωτήθηκε από την ίδια Ράμα για το τι μέλη γενέστε σχετικά με την τύχη των δύο Ελλήνων, Μπελέρη και Κοκαβέση, που είναι στη φυλακή με γελίες κατηγορίες. Η στάση της Ελλάδος μέχρι τώρα είναι στεναρή, αλλά ο Ράμα εκμεταλλεύεται τις ελληνικές εκλογές για να προετοιμάσει το έδαφος για το ξύλωμα του Μπελέρη από τη Χιμάρα, κηρύσσοντας μετά από κάποιο διάστημα άκυρη την εκλογή του. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο εκλεγμένος δήμαρχος Χιμάρας Φρέντι Μπελέρης θα πρέπει να περάσει από αρκετές διαδικασίες μέχρι να επισημιοποιηθεί στη θέση αυτή και θα πρέπει να ορκιστεί ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου. Για να γίνει αυτό, πρέπει να πάρει άδεια για να βγει από τη φυλακή. Εάν ο Φρέντι Μπελέρης δεν λάβει άδεια από το δικαστήριο, τότε θα πρέπει να ανακαθέσει τα καθήκοντά του σε κάποιον άλλον, δηλαδή τον αντιδήμαρχο. Όλο αυτό το σκηνικό οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στην μη ανάληψη των καθηκόντων του Μπελέρη και την μετέπειτα, ανάλογα τους νόμους της Αλβανίας, ακύρωση της νίκης του για τη Δημαρχία της Χιμάρας. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.